να πάμε λίγο στα Χανιά, να αλλάξουμε τελείως κλίμα και να πάμε και στις δομές, στις βιβλιοθήκες της πόλης. Πάμε να συναντήσουμε την προϊσταμένη, την κυρία Βιβί Χουδαλάκη. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Γεια σας, τι κάνετε, χαίρομαι που σας ακούω. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τι υπέροχο, υπέροχο δέντρο από πίσω, στολισμένο. Έχω μέρες που είναι αυτές, μοναδικές. Για πείτε μας λίγο, στα καλύτερά τους οι βιβλιοθήκες της πόλης, έχουμε εισέλθει σε ένα καθεστώς κανονικότητας, καθώς αφήνουμε πίσω ο κορονοϊός, μπορεί να είναι δίπλα μας βέβαια και να πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, εννοείται, σε καθημερινή βάση. Ωστόσο, οι βιβλιοθήκες είναι ανοιχτές, περιορισμός δεν υπάρχει, οπότε είστε έτοιμοι να υποδεχτείτε μικρούς και μεγάλους? Ήδη έχουμε ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση, έχονται ελεύθερα οι άνθρωποι πλέον, τόσο τα παιδιά, όσο και οι μαθητές, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές και όλο το κοινό μας. Εξυπηρετούνται καθημερινά με πλούσιες δράσεις για τα παιδιά και με παρουσιάσεις βιβλίων και κάλεσμα συγγραφέων. Τελευταία, την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε κοντά μας τη Ρέα Γαλανάκη, την εξαιρετική συγγραφέα Ρέα Γαλανάκη, και παρουσιάσαμε το νέο της βιβλίο. Συνέχεια έχουμε δράσεις για τα παιδιά, πολλά προγράμματα φιλανεργασίας και τώρα ετοιμάζουμε τις δραστηριότητες για τα Χριστούγεννα. Μάλιστα, φαντάζομαι δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που θα κορυφωθούν όσο πλησιάζουμε σε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά και βέβαια με αποδέκτες κυρίως, σωστά, τη νέα γενιά, μαθητές. Έτσι είναι. Εν αρχή και μόλις άνοιξαν τα σχολεία, φτιάξαμε πολλά προγράμματα φιλαναγνωσίας για όλες τις τάξεις, και για τους μικρότερους μαθητές και για τους μεγαλύτερους, και δεχόμαστε επισκέψεις σχολείων. Πολλά προγράμματα από αυτά είναι σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος. Τα παιδιά μαθαίνουν για μεγάλους ζωγράφους, για τον Γλύπτη, για Νούλη Χαλεπά, για ζωγράφους όπως η Σόνια Ντελονέ, για αρχιτέκτονες όπως ο Λε Κορμπιζιέ και άλλοι, και μπορούν να συμμετέχουν και να λαμβάνουν μέρος. Από την αρχή που τα δημοσιεύσαμε, πραγματικά μέσα σε λίγες μέρες έκλεισαν όλες οι μέρες των προγραμμάτων από τάξεις σχολείων, τόσο μέσα από την πόλη όσο και λίγο από την περιφέρεια. Θα συνεχιστούν όμως αυτά τα προγράμματα για τα σχολεία που δεν πρόλαβαν να κλείσουν και τη νέα χρονιά. Θέλω να πω ότι παρόλο που η βιβλιοθήκη, η παιδική εφηβική στο δημοτικό κήπο είναι ακόμα κλειστή, παραμένει κλειστή λόγω των εργασιών που γίνονται στον αύριο χώρο, στο δημοτικό κήπο, τα προγράμματα γίνονται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων, στην Παιδική Εφηβική Βιβλιοθήκη στη Σούδα και στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Σταλού. Να μην ανησυχούν λοιπόν οι εκπαιδευτικοί ότι δεν βρήκαν θέση. Τα προγράμματα αυτά θα συνεχιστούν και για την νέα Μάλιστα. χρονιά που μας έρχεται. Κυρία Χουδαλάκη, ποιοι τίτλοι βιβλίων έχουν την τιμητική τους? Ποιες θεματικές είναι αυτές οι οποίες γίνονται ανάρπαστες κατά τη διάρκεια τώρα των εορτών? Πάντα η λογοτεχνία είναι σε πρωταρχική θέση και μάλιστα από το γυναικείο κοινό. Και όσο πλησιάζουν οι γιορτές, στα παιδικά τμήματα βλέπουμε τα βιβλία που αφορούν τα Χριστούγεννα, τον Άι Βασίλη, τα Ξωτικά, τους Καλικάτζερους, τα Ήθη και τα Έθιμα. Καταλάβατε? Μάλιστα, βέβαια. Τι να πούμε, ένα πολύ μεγάλο μπράβο, για από ό,τι γνωρίζω και εγώ προσωπικά προσπαθείτε αρκετά. Σταθήκατε στα πόδια σας σε μια κρίσιμη περίοδο να κρατήσετε ανοιχτές και στο κομμάτι της εύρυθμης λειτουργίας αυτές τις δομές κατά τη διάρκεια της πανδημίας, και σίγουρα από τη στιγμή που αγαπάτε και γνωρίζετε πολύ καλά το αντικείμενο, το πώς κάποιος πρέπει να διαχειρίζεται μια βιβλιοθήκη, τα αποτελέσματα είναι ορατά και γνωρίζω ότι η συμμετοχή γενικά εκεί της κοινωνίας των Χανίων είναι έντονη και είναι μεγάλη. Ευχαριστώ και εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να μην στερηθούν οι άνθρωποι τη ακριβώς, χαρά του διαβάσματος. Ακριβώς. Και με το δανεισμό με παραγγελία. Ερώτηση. Και το δανεισμό κατοίκων. Τελευταία ερώτηση, κυρία Χουδαλάκη. Πώς μπορεί κάποιος να ενημερωθεί για τις δράσεις σας μέσω του διαδικτύου και πώς μπορεί να καλέσει σε κάποιο τηλέφωνο, σε κάποιο αριθμό?
Ναι, να σας πω, μπορεί να ενημερωθεί για τις δράσεις μας από την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης και μάλιστα τώρα ανεβάσαμε τη νέα μας ιστοσελίδα librarychania.gr. Μπορεί να ενημερωθεί από το Facebook της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων, από τα δελτία τύπου του Δήμου Χανίων. Και επίσης μπορεί να τηλεφωνεί στα τηλέφωνα των βιβλιοθηκών και της Δημοτικής και της Παιδικής της Σούδας και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Σταλού και να ενημερώνεται το κοινό μας. Φυσικά και από τον τύπο, από τα δελτία που αποστέλλονται. Και από εμάς εδώ. Να σας πω... Μάλιστα. Ναι, φυσικά. Και σας ευχαριστούμε θερμά. Να σας πω ότι ξεκινάμε τα χριστουγεννιάτικα προγράμματα αυτή την Κυριακή στις 5 η ώρα το απόγευμα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Σταλού. Ακολουθεί η Δημοτική Βιβλιοθήκη, η Παιδική της Ούδας την 3η 27 του Δεκέμβρη και την 4η 28 του Δεκέμβρη. Και μία μεγάλη εκδήλωση θα κάνει η Δημοτική Βιβλιοθήκη, οι υπάλληλοι της, στο ΚΑΜ, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, την 5η 29 του μηνός. Μάλιστα. Περιμένουμε όλα τα παιδάκια να έρθουν. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά, κυρία Χουδαλάκη.